Με τιμές αρχηγού κράτους, το Ηράκλειο υποδέχτηκε το Άγιο Φως. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος μας έδωσε την ευλογία αυτή να δεχθούμε το Άγιο Φως. Να είναι ευλογημένος όλος ο κόσμος. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο μέρος το πάμε στην Ενωρία, στη Μυθιά. Ερχόμαστε τώρα 30 χρόνια και το παίρνουμε από εδώ. Είναι μεγάλη τιμή για μας και μας περιμένουμε λαχτάρα και να τους πάμε το Άγιο Φως. Στην Καλονίδα το πάμε. Ήρθαμε εδώ με την οικογένεια, πάντα, ναι, κάθε χρόνο, όποτε μπορούμε, είμαστε εδώ πέρα. Φώτιση πάνω απ' όλα. Ο Θεός και ο Χριστός πάνω από μας, από τα κεφάλια μας, από την οικογένειά μας. Λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ και με σημαντική καθυστέρηση, έφτασε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το Πανάγιο Φως με το κλίμα να είναι κατανυκτικό. Μεγάλη αυτή η στιγμή. Είχαμε την ευλογία για μια ακόμη χρονιά να έλθει το Άγιο Φως στην Κρήτη, έστω και με λίγη καθυστέρηση που μας έβαλε σε αγωνία. Αλλά δόξα τω Θεώ, το μήνυμα που απόψε δίνει η Εκκλησία είναι μήνυμα αναστάσεως. Αυτό το Άγιο Φως να καταβγάσει τις καρδιές και τις υπάρξεις όλων μας και να διαλύσει κάθε σκοτάδι. Να είστε καλά και του χρόνου. Το Άγιο Φως μετέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Πλήθος πιστών είχε συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ώστε να ευλογηθεί από το Άγιο Φως. Η αληθινή πίστη είναι αυτή. Πολλοί προσπαθούν να μας την αλλάξουν, αλλά δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Μια ιερή στιγμή. Αγάπη και υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υποδοχή του Αγίου Φωτός πραγματοποιήθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ενώ στη συνέχεια το Άγιο Φως μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με ιδιωτικό ελικόπτερο για να ταξιδέψει σε όλες τις γωνιές της ελληνικής επικράτειας. Γνωρίζομαι ότι υπήρξε καθυστέρηση στην αναχώρηση του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα για την Ελλάδα. Επίσης, φέτος και εμείς από τα μέσα πληροφορηθήκαμε για αυτή την αλλαγή να φτάσει στο αεροδρόμιο το στρατιωτικό της Ελευσίνας και όχι στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πράγμα το οποίο δημιούργησε μια επιπλέον καθυστέρηση, γιατί ήρθε ο δικός το Άγιο Φως από την Ελευσίνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αλλά δόξα τω Θεώ, μένουμε στο φως της βραδιάς και όλα να είναι φωτεινά στη ζωή μας. Πάντως, έντονη ενόχληση έχει προκαλέσει σε κύκλους της Εκκλησίας της Ελλάδος η απόφαση της κυβέρνησης να ορίσει το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας ως σημείο υποδοχής του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, αντί για το διεθνή αερολιμένο Ελευθέριος Βενιζέλος που χρησιμοποιείται παραδοσιακά.